Eurogroup για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Και το ερώτημα, κύριε Υπουργέ, και σκουλέτη είναι αν από ένα σημείο και μετά είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο, βλέποντας και την έκθεση του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος που λέει ότι στερούμε και στο πλεώνασμα, αλλά πάει πολύ αργά και το θέμα της ανάπτυξης. Καταρχήν, δεν ξέρω ποιος θα εκπροσωπήσει στις 8 του μηνός. Φαντάζομαι ότι δεν θα έχει συγκροτηθεί η νέα κυβέρνηση. Είναι ένα πραγματικά ζητούμενο. Άρα, λογικά πρέπει να πάει ο απερχόμενος υπουργός. Αυτό λέει λογική πράγματα. Αλλά επί της ουσίας δεν νομίζω ότι έχει να μας δώσει καμιά καινούργια είδηση. Θεωρώ ότι η χώρα θωρακισμένη, συνεπής ως προς τις υποχρεώσεις της και μια σταθερή και καλή πορεία της οικονομίας, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Απολύτως. Δεν θα έχει καμπανάκια, λέτε, αυτή η συζήτηση. Άλλωστε, αν άκουσα και καλά την είδηση, ουσιαστικά περίπου θα υπάρξει μια εισαγωγή στο θέμα Ελλάδα, το οποίο παραπέμπεται για το Σεπτέμβριο. Έτσι, δηλαδή, την άκουσα την συζήτηση, την είδηση προσερχόμενος. Η δική σας θέση απέναντι στην έκθεση του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος που προβλέπει υστέρηση στο πλεώνασμα, σημαντική υστέρηση στο πλεώνασμα, λόγω των θετικών μέτρων που έλαβε η κυβέρνηση, ποια είναι? Προσέξτε να δείτε. Εδώ αναπόφευκτα ερχόμαστε πλέον στον ρόλο και στα χαρακτηριστικά του τραπεζίτη, του κυρίου Στουρνάρα, ο οποίος πάρα πολλές φορές ξεπερνάει τα όρια του θεσμικού του ρόλου και εισέρχεται στην σφαίρα της πολιτικής. Βέβαιως έχει υπάρξει και ο ίδιος υπουργός οικονομικών και μπορεί να τον κατανοήσει κανείς, μπορεί να έχει και φιλοδοξίες να επανέλθει και όλα πολλά. Δεν πρέπει ακούγονται... να προειδοποιεί για την πορεία της οικονομίας. Νομίζω, καλά, βεβαίως, καλά θα κάνει. Αλλά το θέμα είναι, θεωρώ ότι εδώ ενδεχομένως υπάρχει το στοιχείο της πολιτικής σκοπιμότητας. Διότι αυτή τη στιγμή όλες οι εκτιμήσεις, όλοι οι δείκτες και εκτιμήσεις όχι τωρινές, όχι τελευταίες, των τελευταίων πια πάνω από 1,5 χρόνο μιλούν πια για μια άλλη πραγματικότητα στην ελληνική οικονομία. Κύριε Χατζηδάκη, ποια είναι η δική σας θέση, η θέση της Νέας Δημοκρατίας, βλέποντας αυτή την έκθεση που προειδοποιεί για υστέρηση στο πλεώνασμα και αν αυτό αλλάζει τα σχέδιά σας βεβαίως. Εάν εσείς είστε κυβέρνηση, πώς μπορείτε να υπόσχεστε φορά απαλλαγές, για παράδειγμα, ή μειώσεις φόρων, όταν ήδη θα υστερούμε σε πλεώνασμα? Εμείς, ανεξαρτήτως των όποιων εκθέσεων, έχουμε μιλήσει για τα προβλήματα της οικονομίας, τα οποία τα βιώνει άλλωστε ο κόσμος στην τσέπη του. Ενδεικτικά, οι τράπεζες έχουν το πανευρωπαϊκό ρεκόρ στα κόκκινα δάνεια. Δυστυχώς, το 45% των δανείων είναι κόκκινα, ήταν 35% όταν ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση. Η ΔΕΗ είναι στα πρόθυρα της χρεοκοπίας κατά τον ορκωτό ελεγκτή της ΔΕΗ, την Ernst & Young. Δεν το λέμε εμείς, και γι' αυτό και η μετοχή της έχασε 90% επί ΣΥΡΙΖΑ. Η χώρα κατρακυλάει στην ανταγωνιστικότητα και είναι τελευταία στην ανάπτυξη. Αλλά εμείς πιστεύουμε ότι η χώρα μπορεί να προχωρήσει ακριβώς γιατί. Δεν μου απαντάτε όμως. Αμέσως. Έχετε μια έκθεση συγκεκριμένη εδώ, η οποία λέει ότι ήδη στερούμε σε πλεώνασμα. Και το ερώτημα είναι, αν είστε εσείς κυβέρνηση, αν καταλαβαίνετε ότι μπορεί να έρθετε ένα πρωί την επόμενη ημέρα και να αναγκαστείτε να πάρετε μέτρα. Αυτό θα έλεγα ακριβώς. Εμείς θεωρούμε βάση και όσων είδαμε στο χρηματιστήριο την επομένη των ευρωεκλογών, που έγινε ένα boom, μια έκρηξη προς τα πάνω των μετοχών. Αυτό που έγινε με το ράλι στα ομόλογα, αυτό που έγινε την Πέμπτη, την περασμένη, στη συμφωνία PIMCO-Eurobank, ότι αναπτύσσεται μια θετική δυναμική λόγω της προοπτικής ανόδου της Νέας Δημοκρατίας. Άρα, ακόμα και αν ισχύουν όλα αυτά τα οποία λέει η έκθεση, εμείς θεωρούμε ότι στο δεύτερο εξάμηνο μπορεί να εξισορροπηθούν. Και πάντως, επειδή είναι μετρημένες οι δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με τους φόρους και εξισορροπούνται από αντίστοιχες μειώσεις δαπανών για τις οποίες έχουμε μιλήσει, θεωρούμε ότι το πρόγραμμά μας είναι ρεαλιστικό, απολύτως και εφαρμόσιμο. Έχουμε πει λίγα για να τα κάνουμε όλα. Η ίδια έκθεση, βεβαίως, κύριε Χατζηδάκη, λέει ότι η κατάσταση θα γίνει πολύ χειρότερη και το πρόβλημα θα επιδεινωθεί εάν εφαρμοστεί η μη μείωση του αφορολόγητου, όπως και εσείς έχετε συμφωνήσει να εφαρμοστεί, και το ερώτημα είναι τι κάνετε γι' αυτό. Ναι. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι λίγο αναλύσεις στατικές. Αγνοούν τη δυναμική που θα δημιουργηθεί στην οικονομία από την εκλογή της νέας κυβέρνησης. Υπάρχει αυτό που λένε δεξιοί και αριστεροί οικονομολόγοι, το συμπιεσμένο ελαττήριο. Αυτό που είδαμε να εκτινάσεται στην περίπτωση της Πορτογαλίας, της Ιρλανδίας, της Κύπρου, όταν τελειώσανε με το μνημόνιο. Όταν δηλαδή τώρα έχουμε ανάπτυξη έστω 1,7% επί ΣΥΡΙΖΑ, που η Ελλάδα έχει το πρωτάθλημα των φόρων και έχει αυτή την απέχθεια η κυβέρνηση στις διαθροτικές αλλαγές, πολύ περισσότερο με μια κανονική ευρωπαϊκή κυβέρνηση, η δυναμική αυτή θα απελευθερωθεί και αυτό δεν πρέπει καθόλου να υποτιμάται. Και σας το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια, διότι
Βλέπω επενδυτές, όπως αντιλαμβάνεστε, εξαιτίας του ρόλου μου. Μιλάω με τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έρθουν να επενδύσουν στην Ελλάδα και βλέπω μια εξαιρετικά θετική δυναμική για τις ιδιωτικές επενδύσεις και τις νέες δουλειές που θα δημιουργηθούν και την ανάπτυξη, βέβαια. Ο κ. Χατζηδάκης λέει ότι θα γυρίσει αυτό το αποτέλεσμα που υπάρχει στην οικονομία, εάν είναι αυτό το αποτέλεσμα που περιγράφει ο κ. Τουρνάρας αυτή τη στιγμή, λόγω του αναπτυξιακού μπούμ που θα φέρει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς τι λέτε? Καταρχήν, δεν συμμερίζουμε τις εκτιμήσεις του κυρίου Στουρνάρα για να υπάρχει ανάγκη να γυρίσει κάτι το οποίο ήδη έχει γυρίσει προπολού. Και επειδή ο φίλτατος κυρίος Χατζηδάκης, επειδή έχουμε ξαναβρεθεί πολλές φορές από ό,τι αντιλαμβάνεστε το και τελευταίο διάστημα σε πάνελ, ναι, θέλω να του πω σε σχέση με την κατάταξη της χώρας στον πίνακα της ανταγωνιστικότητας. Εδώ πέρα έχουμε μια ραγδαία βελτίωση μετά το 2015 και μάλιστα τα στοιχεία είναι μέχρι και το 2018, είναι από το World Economy Forum. Του το δίνω, διότι κάθε φορά μου λέει άλλα αστοιχεία και δείχνει ότι είναι σε πολύ πιο καλύτερη κατάσταση η χώρα από ότι όταν ο ίδιος ήταν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, αυτό προς μελέτη. Δεύτερος πίνακας είναι ο σχηματισμός ακαθάριστων ξένων επενδύσεων. Πάλι έχουμε ένα ρεκόρ το 17, το οποίο μας παραπέμπει μία δεκαετία πριν. Εάν συνυπολογίσουμε λοιπόν και τα 9 συνεχή τρίμηνα ανάπτυξης, θετικών ρυθμών ανάπτυξης, εάν συνυπολογίσουμε τις εξαγωγές, εάν συνυπολογίσουμε την αποκλιμάκωση κατά 9 μονάδες της ανεργίας, την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των μεσοστρωμάτων, επειδή ακούμε πολλά, τότε αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε πλέον την άνεση και ο κύριος Χατζηδάκης από μεριάς του και εγώ να ξεδιπλώνουμε τις προτάσεις μας, το σχέδιό μας για την επόμενη μέρα, πράγμα που δεν το είχαμε ως δυνατότητα ούτε το 2010, ούτε το 2012, ούτε το 2015. Διότι τότε η συζήτηση ήταν θα μείνουμε στην Ευρώπη, δεν θα μείνουμε στην Ευρώπη. Θα έρθει ένα μνημόνιο, δεν θα έρθει ένα μνημόνιο. Και επειδή αναφέρθηκε στο θέμα της ΔΕΗ, και το θεωρώ πολύ σημαντικό, ο κύριος Χατζηδάκης και η Νέα Δημοκρατία, όχι ο ίδιος προσωπικά, κάνει σκόπιμα μία λάθος σύγκριση. Συγκρίνει την μετοχή της σημερινής ΔΕΗ, όταν η σημερινή ΔΕΗ δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ήταν πριν, διότι, ως γνωστόν, έχει αποσχιστεί ο ΑΔΜΙΕ στη βάση μιας ευρωπαϊκής οδηγίας που θέλει αυτός ο οποίος διαχειρίζεται την υψηλή στάση στα δίκτυα να είναι χωριστά από την εμπορία και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι, λοιπόν, ένα περιουσιακό στοιχείο της τάξης του 1 δις, τόσο είναι η αποτιμάτη περιουσία του ΑΔΜΙΕ, έχει φύγει. Άρα είναι σαν να συγκρίνεις διαφορετικές επιχειρήσεις. Είστε και εσείς από εκεί. Προσέξτε να δείτε. Και θέλω να το πούμε αυτό, όχι, γιατί όχι. Η ιστορία. Και προσέξτε να δείτε. Παραλάβαμε μου λέτε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Παραλάβαμε, θα σας πω. Υπάρχει πρόβλημα, αλλά όχι αυτό το οποίο σκοπίμως εμφανίζεται με αυτή την ένταση από τη Νέα Δημοκρατία. Παραλάβαμε μια επιχείρηση η οποία ήταν με 5,5 δισεκατομμύρια χρέη, δανεισμό. Ό,τι κάνανε στην ελληνική οικονομία. Ακριβώς το ίδιο κατ' εικόνα και ομοίωση κάνανε στη ΔΕΗ όταν ήταν στην κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Προσέξτε να δείτε. Κέρδη ήρθε σε μια αγορά εντελώς διαφορετική όταν υπήρχαν εποχές όπου τα καύσιμα και οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου ήταν χαμηλές. Αλλά κέρδη όμως με 60% αύξηση των τιμολογίων από το 10 έως το 15 που τα πλήρωνε η ελληνική οικογένεια με αποτέλεσμα. Όταν μάλιστα χρησιμοποιήθηκαν και λογαριασμοί της ΔΕΗ και εισπρακτικός μηχανισμός, να μην μπορεί να αποπληρώσει και να αρχίσουν να σωρεύονται τα λήξη πρόθεσμα, τι να τα κάνουν αυτά τα κέρδη? Αυτά είναι αντιπαραγωγικά, είναι αντιεπενδυτικά. Αντιεπενδυτικά κέρδη. Στην απάντησή σας θα ήθελα να μου πείτε, λοιπόν, αν αυτή τη στιγμή, επειδή άκουσα συγγνώμη κύριε Σκουλέτη και τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι έχουμε έτοιμο σχέδιο για τη ΔΕΗ, εάν μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε σήμερα ότι δεν θα έχουμε αυξήσεις τιμολογία. Κύριε Σκουλέτη, να τελειώσω. Μια τελεία βάζω αμέσως. Θεωρώ ότι σκόπιμα αυτή τη στιγμή απαξιώνουν την ΔΕΗ, η οποία επαναλαμβάνω ως προς το σκέλος που υπάρχει σήμερα της παραγωγής και της εμπορίας έχει σημαντικά προβλήματα, αποτέλεσμα της έλλειψης μιας στρατηγικής από τα προηγούμενα χρόνια. Μπορούμε να μιλήσουμε πολλή ώρα γι' αυτό, αλλά δεν έχουμε φαντάζομαι χρόνο. Διότι θέλουν να υλοποιήσουν ένα σχέδιο αυτή τη στιγμή ιδιωτικοποίησης που εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Και μέσα εκεί βάζουν και τον μοναδικό διαχειριστή υψηλής τάσης, τον ΑΔΜΙΕ, ο οποίος είναι ένα φυσικό μονοπόλιο, δεν έχει ανταγωνιστεί. Έχει σίγουρα κέρδη και θέλουν να τα αφαιρέσουν αυτά τα κέρδη από τους Έλληνες πολίτες και από το δημόσιο. Δεν ξέρω χάρη ποιον οικονομικό σχέδιο. Και στο δικό μου ερώτημα, παρακαλώ, αν μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι δεν θα έχουμε αυξήσεις τιμολογία. Ανταγωνιστικότητα, που είναι και ο πρόδρομος δείκτης για τις επενδύσεις. Παγκόσμια Τράπεζα. Το 2012 ήμασταν στην 100η θέση.
Το 2015, όταν εγώ έφυγα από το Υπουργείο Ανάπτυξης, είχαμε ανέβει στην 61η θέση. Εδώ πάντως λέει, είμαστε, βγήκε η έκθεση στις 30 ή 29 Οκτωβρίου του 2018. Τώρα είμαστε στην 72η θέση. 57 θέση. Στην 72η θέση στην Παγκόσμια Τράπεζα. Λέει, κύριε Στρόιντε, σας παρακαλώ, κρατήστε το αυτό για τα πρακτικά που επικαλείστε εσείς, να το κρατήσουμε χαρά. Δεν ξέρω ποια στοιχεία επικαλείται. Να μιλήσω. Αναφέρομαι στην Παγκόσμια Τράπεζα, όποιος αμφισβητεί, ας πάει στην Παγκόσμια Τράπεζα. Να δει το Doing Business Report. Δεύτερον, ξένες επενδύσεις. Αναφέρθηκε στις έτσι και αλλιώς πενιχρές και μη ορατές ξένες επενδύσεις. Εγώ αναφέρομαι στο σύνολο των επενδύσεων ελληνικών και ξένων, μικρών, μεσαίων και μεγάλων. Είχαμε 20 δισεκατομμύρια ξένες επενδύσεις το 2010, συνολικά επενδύσεις, 20 δισεκατομμύρια επενδύσεις στη χώρα το 2018. Το 2017. 23, δηλαδή, πείτε μου τι γίνεται δηλαδή, από εδώ και πέρα. Δηλαδή, θα σας πω. Το 18, παρότι απελευθερωθήκαμε από τα μνημόνια, πήγαμε προς τα πίσω στις επενδύσεις και σε σχέση με το 2007 είχαμε το 1 τρίτο των επενδύσεων το 17. Στο σύνολο. Καταλαβαίνετε το τεράστιο πρόβλημα. Ως προς δε τα μεσοστρώματα που είπε και τους φτωχούς, θέλω να του θυμίσω στον κύριο Σκουρλέτη την έκθεση του ΕΦΚΑ, του παλιού ΙΚΑ, που λέει ότι λόγω της ραγδαίας αύξησης της μερικής απασχόλησης, ένας στους τρεις εργαζόμενους παίρνει καθαρά στην τσέπη 320 ευρώ. Εγώ αυτό δεν είναι κοινωνική πολιτική. Κύριε Σκουρλέτη, περιμένετε, θα πείτε ό,τι θέλετε. Δεν θέλω να αφήσω τίποτα να πέσει κάτω. Από το 10 έως το 14. Και από εκεί και πέρα, όλα αυτά που είπε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, τα ξέρουν οι Έλληνες. Δεν υπάρχει καμιά άλλη χώρα στην Ευρώπη και νομίζω και στον πλανήτη. Δεν μου έχετε απαντήσει. Αμέσως. Με τις δεσμεύσεις της χώρας, της ελληνικής, με υπογραφή Τσίπρα, της Ελλάδος, με υπογραφή Τσίπρα μέχρι το 60 για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Τώρα, έρχομαι στη ΔΕΗ. Σύντομα, παρακαλώ. Η κυβέρνηση Τσίπρα το καλοκαίρι του 2015, για να φύγει από τη μικρή ΔΕΗ και την ιδιωτικοποίηση του 1/3, για να βάλει και η ΔΕΗ λεφτά στο ταμείο της και να χρηματοδοτήσει επενδύσεις, συμφώνησε, υποτίθεται υπερασπίζοντας το δημόσιο χαρακτήρα της ΔΕΗ, η ΔΕΗ να πέσει από το 90% της αγοράς στο 50% μέσα σε 5 χρόνια. Όχι, τώρα. Είναι σημαντικό. Κύριε Σρόιντερ, δεν προλάβουμε. Προσέξτε. Είναι σημαντικό γιατί εξηγεί την κατάρρευση της ΔΕΗ. Από το 90 στο 50. Πόσο είναι τώρα? Και αυτό θα το ακούσουν οι τηλεθεατές. Όσες διακοπές και αν μου κάνετε, πώς είναι το μερίδιο, θα το ακούσουν. Εκείνο όταν θα πουλάγατε τη μικρή ΔΕΗ, δεν θα έπρεπε το μερίδιο. Εκείνο που συμφωνήσατε είναι, που λέτε, το ξαναλέω για τους τηλεθεατές. Του χώρου της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Κύριε Σκουλέτη, να ολοκληρώσει, για να ολοκληρώσει. Δεν είναι κακό, αλλά ρωτήστε να σας απαντήσω. Κύριε, παρακαλώ όμως. Από το 90 στο 50 έναντι μηδενικού οικονομικού ανταλλάγματος. Αυτό δεν θέλει να ακούσει. Αυτό δεν θέλει να ακούσει. Αυτό είναι μπουρδες. Δείχνει άγνοια. Αυτά σας τα επιστρέφω. Δείχνουν τον πανικό σας και ότι δεν έχετε αφήσει. Μα είναι απολύτως ψευδές. Όπως ψευδές ήταν ότι βγήκε, ο πίνακας περιανταγωνιστικό, κύριε Σκουρλέτη. Ψευδής είναι και αυτό. Έχετε το πρωτάθλημα στα ψέματα. 5,5 δισεκατομμύρια χρέη στη ΔΕΗ. Αφήστε να μιλήσω, παρακαλώ. Κύριε Σκουλέτη. Παρακαλώ. Λοιπόν, να πω εγώ για να ολοκληρώσετε, κύριε Χατζηδάκη, παρακαλώ. Έχουμε 20 δευτερόλεπτα, είναι δελτίο ειδήσεων. Η ιδιωτικοποίηση δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει, γιατί έτσι που την καταντήσανε, κανείς δεν ενδιαφέρεται. Θα αυξήσει τα δημολόγια. Και γι' αυτό στις λιγνητικές μονάδες δεν υπάρχει και κανένας ενδιαφερόμενος, παρότι κάνουν ένα διαγωνισμό αυτή την ώρα χωρίς κατόφλι. Ο κύριος Σκουρλέτης προσπαθεί να κάνει παράσιτα. Αλλά ο κόσμος τα ξέρει. Ψευδές. Ότι κάθε παράσιτα είναι ψευδές. Όχι, για το διαγωνισμό λοιπόν, χωρίς κατόφλι. Και από εκεί και γιατί πέρα, πρόθεση της Νέας Δημοκρατίας είναι να σώσει τη ΔΕΗ. Να σώσει τη ΔΕΗ. Κύριε Σκουρλέτη, παρακαλώ, έχουμε ολοκληρώσει. Και τους εργαζόμενους της. Και δεν είναι πρόθεσή μας να αυξήσουμε το ρεύμα. Ωραία. Να σώσουμε μια επιχείρηση που την κατέστρεψε ο κύριος Σκουρλέτης και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ψέματα για το Μακεδονικό από το 1995. Τα ξέρουν όλοι. Ψέματα για τη ΔΕΗ. Μην μιλάτε εσείς για ψέματα. Είναι το πιο σύντομο. Βλέπω ότι είστε ιδιαίτερα ενθουσιώδης παρά το γεγονός ότι έχει περάσει τόσο μεγάλη προεκλογική περίοδο. Είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Ευχαριστώ και τους δύο. Καλό προεκλογικό αγώνα, κύριε Σκουρλέτη, κύριε Χατζηδάκη. Μακάρι να είχαμε. Θα έχετε, είμαι σίγουρος, την ευκαιρία να το συζητήσετε αυτό στην πορεία της προεκλογικής περίοδου. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά.